Η Καβάλα και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται στο κάδρο των επισκέψεων και των συναντήσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, καθώς κατά τη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέδια και του Τούρκου ομόλογό του Μεβλού Τζαβούσογλου πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 15 Απριλίου, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση να προωθήσουν μια θετική ατζέντα στον οικονομικό και εμπορικό τομέα και συμφώνησαν να εργαστούν για τα επόμενα βήματα σε αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Σεντάτον Αλ, στην Καβάλα στις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, αναμένεται πριν μεταβεί στην Αθήνα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας να περιοδεύσει στα μειονοτικά χωριά της Θράκης, ωστόσο η παρουσία του εκεί έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ιδιωτική. Δεν θα έπρεπε, το έχουμε πει πολλές φορές και διαχρονικά, ότι σε τέτοιου είδους επισκέψεις, αν δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε, που θεωρώ ότι μπορούμε, τουλάχιστον να επισημαίνεται και να γίνονται συστάσεις ότι σε περίπτωση που παρεκτραπεί ο κάθε επισκέπτης και στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Τσαβούσογλου μιλήσει για τουρκική μειονότητα, θα διακόπτεται η επίσκεψή του και θα πηγαίνει πίσω στην Τουρκία. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να είμαστε ένα αξιοπρεπές και σοβαρό κράτος. Όλα αυτά τη στιγμή που εθνικιστικό παραλήρημα κατά της Ελλάδας και συγκεκριμένα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο Μπαχτσελί σημείωσε χαρακτηριστικά: ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη στο χωριό Πάχνη στην Ξάνθη μετέβη σε δημόσιο νηπιαγωγείο και απευθύνθηκε σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις χωνέψουμε. Το χωριό Πάχνη το αποκάλεσε χωριό Πομάκων και τα Τουρκόπουλα τα αποκάλεσε Ελληνόπουλα. Ο Μητσοτάκης τα θαλάσσωσε και έπεσε στη δίνη του παραλυρήματος. Εκείνα είναι Τουρκόπουλα, το Πασαβίκ δεν είναι χωριό Πομάκων. Για να έρθει ωστόσο και η απάντηση από πλευράς των Πομάκων, όπου απαντώντας τον Μπαχτσελί ανέφεραν τα εξής: «Είμαστε μουσουλμάνοι Πομάκοι και Έλληνες πολίτες και στην οργάνη Μυρτίσκη Κάρδαμο Άνω Βυρσίνη Κέχρο και στο Μέγα και Μικρό Δέριο στη Ρούσα πάλι Πομάκοι είμαστε και όχι Τούρκοι και τα χωριά μας τα λένε και Πομακοχώρια και όχι Τουρκοχώρια».